MyRadio 89,6. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο ψυχογείο που είναι πάντα στη τηλεφωνική του γραμμή και μιλάμε τώρα για τους αγρότες της Νεμαίας, με δεδομένο ότι έχουμε ακούσει κατά καιρούς πολλά θετικά σχόλια για τον Υπουργό Γεωργίας, τον κύριο Μάκη Βορύδη. Θα ήθελα τη δική σας άποψη για τη συνεργασία μαζί του για τα προβλήματα των αγροτών της περιοχής. Ναι. Τώρα βέβαια επένους γι' αυτόν αναρωτιέμαι από ποιους, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν θα μπω σε αυτή τη συζήτηση, γιατί έχω κάνει επίκαιρες ερωτήσεις στον κύριο Βορύδη και έχει έρθει να απαντήσει. Οπότε έχω και εγώ πλήρη εικόνα για το τι μου είπε, τι ζητάμε εμείς και το τι πρέπει να γίνει. Πήγαμε λοιπόν στο πλαίσιο της περιοδίας που κάναμε να δούμε και τους αμπελουργούς συνοποιούς στην ΕΜΕΑ. Ξεκινά από εκεί, διότι είναι μία από τις πιο κρίσιμες κατηγορίες που έχει δυστυχώς αφαιθεί χωρίς στήριξη αυτό το διάστημα. Οι ποσότητες είναι στις αποθήκες. Δεν υπάρχει καμία ενημέρωση αν θα γίνει απόσταξη και σε τι τιμή. Και βέβαια το πώς θα μπορεί να υποστηριχθεί το προϊόν στην εσωτερική αγορά, καθώς η συζήτηση είναι μειωμένη αλλά και στις εξαγωγές. Άρα λοιπόν πήγαμε εκεί με το μένουμε όρθιοι 2, με την ξεκάθαρη πρότασή μας, η οποία περιλαμβάνει χρηματοδότηση τόσο για την διάθεση παραγωγής όσο και για την απόσταξη, με τον Μπάμπη τον Κασίμη, τον Φάνη τον Κουρεμπέ και την τοπική οργάνωση εκεί που νομίζω ότι έχουν γνώση το αντικειμένο. Αλλά το αγροτικό ζήτημα επεκτείνεται και σε άλλους τομείς. Βέβαια να πω ότι υπήρχαν κάποιοι λίγοι τομείς που πήγαν καλά εντός εισαγωγικών και εκτός εισαγωγικών μέσα στην πανδημία, όπως για παράδειγμα τα όσπρια του ΦΝΕΟΥ, που επειδή ακριβώς υπήρχε η μεγάλη κατεύθυνση προς τα σούπερ μάρκετ, διοχέτευσαν ένα μέρος παραγωγής παραπάνω από άλλες χρονιές. Βέβαια τώρα αυτό τίνει να μειώνεται πλέον, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι όλοι οι τομείς που πλήττονται. Αλλά η τεράστια πλειοψηφία των αγροτών, ξεκίνησα από τους αμπελουργούς συνοποιούς και πηγαίνω στους υπόλοιπους, έχουν απαξιωθεί και δεν έχουν στηριχθεί ούτε προς το παρόν. Δηλαδή να καταβληθούν οι επιδοτήσεις ή αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ πιο γρήγορα προκειμένου αυτοί οι άνθρωποι να καλύψουν ανάγκες τους, δυστυχώς δεν υπάρχει αυτή η μέρημνα. Και θέλω να πω ότι εδώ είναι και ευρωπαϊκό ζήτημα, διότι βλέπουμε πολλές από αυτές τις επιχορηγήσεις να δίνονται ευρωπαϊκά και καμία διαπραγμάτευση από την ελληνική κυβέρνηση, τόσο στο κομμάτι της εφάπαξ ενίσχυσής τους, όσο και στο κομμάτι βέβαια του ελαιολάδου ή του κρασιού, να υπάρχει αντίστοιχη κίνηση από τις χώρες του νότου της Ευρώπης. Και δυστυχώς αν τα αφήνουμε όλα στην αγορά, κύριε Τσαρμπέ, ξέρετε ότι συνήθως επιβιώνουν οι πιο ισχυροί και καταστρέφονται οι μικρομεσαίοι. Οπότε και με το δεδομένο ότι έχουν περιοριστεί τα χρηματοδοτικά εργαλεία, νομίζω ότι μπαίνουμε σε μια πολύ δύσκολη φάση για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. Και εμείς έχουμε και προτάσεις και σχέδιο και εμπειρία, όχι ότι τα λύσαμε όλα, έτσι για να είμαι ειλικρινής, αλλά έχουμε πετύχει πολλά πράγματα από την Κορινθιακή Σταφίδα μέχρι το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης που υλοποιήθηκε, το φράγμα του ΣΟΠΟΥ που ξεκίνησε, αγροτικές οδοποίες και πάρα πολλά άλλα ζητήματα που μπορούμε πάνω σε αυτά να χτίσουμε. Αυτά είναι για την αγροτική οικονομία. Κύριε Βουλευτά, πριν κλείσουμε, θέλω να μιλήσουμε λίγο και για τους βερικοκοπαραγωγούς, που πραγματικά είναι μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά για αυτούς. Ναι, αυτό είναι ένα πραγματικά κρίσιμο ζήτημα και ένα προϊόν πρώτης γραμμής που επειδή ακριβώς είναι ευαλίωτο και χτυπήθηκε και από την μείωση της κίνησης, πρέπει να ληφθεί μέρημνα άμεσα, όπως δηλαδή και για τα μούσμουλα που υπάρχουν στη Δυτική Κορινθία, αλλά και για τα βερίκοκα. Νομίζω ότι εκεί είναι εκ των όνου κάνευ, διότι δεν μπορεί αυτό να διατηρηθεί και να κρατηθεί στις αποθήκες, να υπάρξουν προβλέψεις και διοχέτευση κυρίως στην εσωτερική αγορά και τις ανάγκες που υπάρχουν αυτό το διάστημα, μέσα από όλες τις διεξόδους που έχει η κυβέρνηση. Καλά το θέτεται. Και είναι κάτι που και για μας είναι προτεραιότητα, το έχουμε αναδείξει και θα επιμείνουμε. Διότι είναι εκτός του ότι είναι ένα ευπαθές και κρίσιμο προϊόν, είναι και σπουδαίας αξίας και ιστορικά αλλά και διατροφικά. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον βουλευτή Κορινθίας του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Γιώργο Ψυχογείο, για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε, κυρίως για θέματα που απασχολούν τον νομό Κορινθίας. Πάμε. Μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με το κλείσιμο του πρώτου ημιώρου της εκπομπής μας.